Τόσο ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, όσο και η απερχόμενη Υπουργός Παιδείας, εκφράζουν διαρκώς την πρόθεση και την επιθυμία τους για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Διακαείς τους πόθος, είναι ακόμα και την ίστατη ώρα να καταθέσουν εκ νέου τα διαπιστευτήριά τους στα εγχώρια και ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα, προαναγγέλλοντας την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, υποβαθμίζοντας έτσι διαρκώς και μεθοδικά το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστημίου. Η μέχρι σήμερα παταγώδης αποτυχία των ιδιωτικοποιήσεων σε όλους τους τομείς επιβεβαιώνει εμφατικά τις θέσεις μας για στήριξη του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και επιβάλλει την αντίστασή μας στα καταστροφικά τους σχέδια. Ως μέρα 25, συνεχίζουμε, όπως κάναμε από την ίδρυσή μας μέχρι και σήμερα, να στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό των φοιτητριών και των φοιτητών. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε μαζί τους ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για ένα δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις ανάγκες της νεολαίας. Καμία σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16. Ρήξη με τα συμφέροντα της εγχώριας και ξένης ολιγαρχίας. Απόλυτη στήριξη του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστημίου. Γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς.